Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 263. Είναι Σαμουήλ Α, κεφάλαιο πρώτο, Α κεφάλαιο και εδάφιο πρώτο. Σελίδα 263, κεφάλαιο Α, εδάφιο πρώτο και Σαμουήλ Α. Ήτο δε άνθρωπος της Εκραμαθαΐμ Σαφίμ εκ του όρους Εφραΐμ και το όνομα αυτού Ελκανά, υιός του Ιεροάμ, υιού του Ελιού, υιού του Θοού, υιού του Σουφ, Εφραθέως. Και είχε αυτός δύο γυναίκες, το όνομα της μια Άννα και το όνομα της δευτέρας Φενίνα. Η μεν Φενίνα είχε τέκνα, η δε Άννα δεν είχε τέκνα. Ανέβαινε δε ο άνθρωπος ούτως εκ της πόλεως αυτού κατέτος, δια να προσκυνήσει και να προσφέρει θυσία προς τον Κύριο των δυνάμεων εν Σιλό. Κι ήσαν εκεί οι δύο ιοί του Ηλί, Οφνεοί και Φινεές, ιερείς του Κυρίου. Έφτασε δε η ημέρα, καθήν εθυσίασεν ο Ελκανά και έδωκεν μερίδας εις την Φενίναν τη γυναίκα αυτού και εις πάντας τους ιούς αυτής και τα στιγατέρας αυτής. Εις δε την Άννα έδωκε διπλασίαν μερίδαν, διότι γάπα την Άννα. Αλλά ο Κύριος είχε κλείσει την μήτραν αυτής. Και η αντίζηλος αυτή παρόξενεν αυτήν σφόδρα, ώστε να κάνει αυτή να αδειμονεί ότι ο Κύριος είχε κλείσει τη μήτραν αυτής. Και ούτως έκαμνε κατέτος. Ο Σάκης ανέβαινε εις τον οίκον του Κυρίου, ούτως παρόξενεν αυτήν και εκείνη έκλαιε και δεν έτρωγε. Είπε δε προς αυτήν Ελκανά ο ανήραυτής, Άννα, διατί κλαίεις και διατί δεν τρώγεις και διατί η καρδία σου είναι τεθλιμένη, δεν είμαι εγώ εισέ καλύτερος παρά 10 ιούς? Και σηκώθη Άννα αφού έφαγε εν Σιλό και αφού έπιον, ο δε Ηλί ο ιερεύσε κάθετο επί καθέδρας πλησίον του παραστάτου της πύλης του ναού του Κυρίου, και αυτή ήτο καταπικραμένη την ψυχήν και προσεύχετο εις τον Κύριον, κλαίουσα καθ' υπερβολήν και ευχήθη ευχήν, λέγουσα Κύριε των δυνάμεων, αν επιβλέψεις το όντι στην ταπείνωση της δούλης σου και με ενθυμηθείς και δεν λησμονήσεις τη δούλη σου, αλλά δώσεις στην δούλη σου τέκνον αρσενικών, τότε θέλω δώσει αυτό εις τον Κύριον πάσα στα σημέρας αυτής και ξηράφιον δεν θέλει αναβεί επί την κεφαλήν αυτού. Ενώ δε αυτή εξικολούθη προσευχομένη ενώπιον του Κυρίου, ο Ηλί παρετήρει το στόμα αυτής. Πλην η Άννα, αυτή ελάλει εν την καρδία αυτής, μόνο τα χείλη αυτής εκινούντο, αλλά η φωνή αυτής δεν οικούετο. Όθεν ο Ηλί ενόμισεν ότι το μεθυσμένη. Και είπε προς αυτήν ο Ηλί, «Έως πότε θέλεις είστε μεθύουσα, απόβαλε τον ίνον σου από σου?» Και απεκρίθη η Άννα και είπεν, «Ουχή Κύριέ μου, εγώ είμαι γυνή κατατεθλιμένη την ψυχήν, ούτε ίνον ούτε σίκερα δεν έπιον, αλλά εξέχεια την ψυχή μου ενώπιον του Κυρίου. Μη υπολάβεις τη δούλη σου ως αχρία γυναίκα, διότι εκ του πλήθους, του πόνου μου και της θλίψεώς με λάλησα έως τώρα». Τότε απεκρίθη ο Ηλί και είπεν, «Ήπαγε εις ειρήνην, και ο Θεός του Ισραήλ ας δώσει την αίτησήν σου, την οποίαν ήτησας παρά αυτού. Ή δε είπεν, ήθε η δούλη σου να εύρει χάρη εις τους οφθαλμούς σου». Τότε απήλθε η γυνή στην οδόν αυτής και έφαγε, και το πρόσωπον αυτής δεν είναι το πλέον σκυθροπών. Και το πρωί εσηκώθησαν ενωρίς και προσκυνήσαντες ενώπιον του Κυρίου επέστρεψαν και ήλθαν εις την οικίαν αυτού εις Ραμάθ. Και ο Ελκανά εγνώρισε την Άννα τη γυναίκα αυτού και ο Κύριος ενεθυμήθη αυτήν, και ότε επληρώθησαν η μέρα αφότου η Άννα συνέλαβεν, εγέννησε ιών και κάλεσε το όνομα αυτού Σαμουήλ, διότι παρακυρίου ήτησα αυτόν είπε. Και ανέβη ο άνθρωπος Ελκανά και πάσο οίκος αυτού δια να προσφέρει προς τον Κύριον την ετήσιον θυσίαν και την ευχήν αυτού. Αλλά η Άννα δεν ανέβη, διότι είπε προς τον άντρα αυτής, «Δεν θέλω αναβεί έως σου το πεδίο να απογαλακτιστεί, και τότε θέλω φέρει αυτό δια να εμφανιστεί ενώπιον του Κυρίου και εκείνα κατοικεί δια παντός». Και είπε προς αυτήν Ελκανά ο ανήραυτής, «Κάμε ό,τι σου φαίνεται καλόν, κάθου έως σου απογαλακτήσεις αυτό,
μόνον ο Κύριος να εκπληρώσει τον λόγον αυτού. Και εκάθισεν η γηνή και εθύλαζε τον ιόν αυτής, έως σου απεγαλάκτησεν αυτόν, και αφού απεγαλάκτησε αυτόν, ανεβίβασε αυτόν με θεαυτής με τα τριών μόσχων και ενός εφά αλεύρου και ασκού ίνου, και έφερεν αυτόν εις τον οίκον του Κυρίου εν Σιλώ το δε παιδίον ή το μικρόν. Και έσφαξαν τον μόσχον και έφεραν το παιδίον προς τον Ηλί και είπεν η Άννα, «Ω Κύριέ μου, ζει η ψυχή σου. Κύριέ μου, εγώ είμαι η γηνή της εστάθη εντάφθεν πλουσίων σου δεωμένη του Κυρίου, περί του παιδίου τούτου εδεώμην. Και ο Κύριος έδωκεν σε με την αίτησή μου, την οποία νίτησα παρά αυτού. Όθεν και εγώ εδάνησα αυτό εις τον Κύριον, πάσα στα σημέρα τη ζωή αυτού θελήστε δανεισμένον εις τον Κύριον και προσεκίνησεν εκεί τον Κύριον. Αμήν». Το έργο του Θεού συνεχίζεται και θα συνεχίζεται μέχρι τέλους, μέχρι να γίνουν τα πάντα εν πάση και ο Χριστός να υποταχθεί στο Θεό και ο Θεός να είναι φως στη Νέα Ιερουσαλήμ, ήλιος στη Νέα Ιερουσαλήμ και οι άνθρωποι του Θεού σε όλη την πορεία της ανθρωπότητος που έλαβαν μέρος στην πρώτη Ανάσταση θα λάμπουν σαν αστέρες και θα βασιλεύουν εις τους αιώνες των αιώνων. Τώρα είμαστε περίπου στο 1150 με 1200. Έχει προχωρήσει το έργο του Θεού, έχει δημιουργηθεί ο λαός του Θεού και πώς δημιουργήθηκε, Καταρχάς έφτιαξε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα, έθεσε πάνω σε αυτούς το Πνεύμα του το Άγιο, παρέβησαν την εντολή του, βρέθηκαν κάτω θέλημα, κατά την πρόγνωση του Θεού έξω από την Εδέμ, τον Παράδεισο του Θεού. Εγεννήθη ο Κάιν και ο Άβελ. Αντί του Άβελ, τον οποίο σκότωσε ο Κάιν εξ αντιζηλίας, εγεννήθη ο Σιθ. Δημιουργήθηκαν οι ιοί του Θεού, έφτασαν μετά από 600 χρόνια μέχρι το 2400, αλλά η γη είχε χωριστεί σε δύο κατηγορίες ανθρώπων όπως πάντοτε, στους ιούς του Θεού αλλά και στους ιούς των ανθρώπων, όμως υπερίσχυσαν οι ιοί των ανθρώπων και έτσι οι ιοί του Θεού ελιγόστεψαν μέχρι που δεν απέμειναν παρά μόνο ο Νόε, η γυναίκα του, οι τρεις γη του και οι τρεις νύφες του. Άνθρωποι δίκαιοι ενώπιον των συγχρόνων του, που όμως ο Θεός δεν μπορούσε να εργαστεί και έτσι έκανε τη μεγάλη αλλαγή. Τελείωσε με τη ζωή των ανθρώπων και αποφάσισε να δημιουργήσει νέους ανθρώπους. Έφερε έναν τέλειο κατακλυσμό, απέθαναν όλα τα ζώντα, άνθρωποι και ζώα, και μόνο όσοι εισήλθαν στην κυβωτό του Νόε από τα ζώα, τα πτηνά, και μόνο όσοι από τους ανθρώπους εισήλθαν, δηλαδή ο Νόε, η γυναίκα του, η γη του, οι τρεις και οι τρεις νύφες του, παρέμειναν, διατηρήθησαν στη ζωή και μέσα από αυτούς ο Θεός πια θα δημιουργήσει νέα ανθρωπότητα. Τέλεια και πλήρη αλλαγή. Απέτυχε ο Θεός με τον Αδάμ και την Εύα, με το Σιθ και τους ιούς του, αλλά το έργο του Θεού δεν τελειώνει, δεν σταματάει. Συνεχίστηκε. Και δημιουργήθηκε λοιπόν νέα ανθρωπότητα από τους απογόνους του Νόε. Αλλά ενώ η πρώτη αποτυχία του ήταν στην οικονομία της συνειδήσεως και της αθωότητος, τώρα και η δεύτερη οικονομία της δικαιοσύνης με τον Νόε, και πάλι δεν είχε καλά αποτελέσματα και πάλι ο άνθρωπος απέτυχε. Γιατί ο άνθρωπος, αδελφοί αγαπητοί, δεν έχει καμία πιθανότητα να πετύχει. Και ο Θεός αποφασίζει να κάνει νέο ξεκίνημα, όχι καταστρέφοντας, αλλά δημιουργώντας ένα δικό του λαό. Μέσα από τον Αβραάμ, τον άντρα της πίστεως και το σπέρμα του, δημιουργείται ο λαός του Θεού Ισραήλ. Νέα πραγματικότητα,
νέα πράγματα, νέο λαό. Όπου προσπαθεί ο Θεός με τη δικαιοσύνη των ανθρώπων να αυτή την οικονομία να επιβληθεί το θέλημα του Θεού, αλλά και πάλι αποτυχία. Ούτε η αθωότητα και η συνείδηση των ανθρώπων, αλλά ούτε και η δικαιοσύνη των ανθρώπων μπορεί να έχει καλά αποτελέσματα, και έτσι ο Θεός ξεκινάει πάλι μία καινούργια αρχή. Τώρα μία καινούργια αρχή με τον Μωυσή, μία αρχή πίστεως, νόμου, με νομοθεσία και με επιβολή και με τιμωρία. Όποιος δεν υπακούσει στον νόμο, να λιθοβολείται. 1500 πια προ Χριστού έχουμε φτάσει. Καλά ξεκινήσανε, και ξεκινήσανε ο λαός Ισραήλ με τους κριτές, αλλά έφτασε στιγμή να γίνει πάλι μια καινούρια αλλαγή. Οι κριτές απέτυχαν. Τώρα ο Θεός πρέπει να φέρει τους προφήτες. Πριν προχωρήσουμε όμως με τους προφήτες, να προχωρήσουμε λίγο στο Λόγο του Θεού και στο σχέδιο του Θεού. Το τέλος του νόμου πάλι απέτυχε. Ούτε με την νομοθεσία, ούτε με την επιβολή, ούτε με την απειλή της τιμωρίας μπόρεσε ο άνθρωπος να σταθεί. Και τότε ο Θεός αποφάσισε να στείλει τον Χριστό. Και δημιουργήθηκε μια καινούργια οικονομία. Ύστερα από την οικονομία της αθωότητας και της συνείδησης, της δικαιοσύνης, με τον Αβραάμ, με τον Νόε, της πίστεως, με τον Αβραάμ, του νόμου, με τον Μωυσή, δημιουργεί τώρα μια καινούργια οικονομία της χάριτος. Είναι το τέλειον. Ο ίδιος ο Θεός ήρθε στη γη και άλλαξε τις καρδιές των ανθρώπων. Αλλά και πάλι απέτυχε ο άνθρωπος. Και πάλι η Εκκλησία, η Ζώσα, που κεφαλή είναι ο Χριστός, σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία, νυμφίος είναι ο Χριστός, νύμφη είναι η Εκκλησία, και πάλι απέτυχε. Αποστάτησαν, δημιουργήθηκαν θρησκεύματα πολλά, εκκλησίες πολλές, καμία όμως δεν είναι αυτή που είναι συνέχεια της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Και ο Θεός αποφασίζει να κάνει μια καινούργια αρχή. Την τελευταία Αποστολική Εκκλησία, που τώρα θα γίνει και πάλι με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ένα κήρυγμα καινούριο, το οποίο όμως θα τελειώσει με την πρώτη Ανάσταση. Κάτω στη γη θα μείνουν οι αποτυχημένοι άνθρωποι, που όμως έχουν μεγάλη ελπίδα σωτηρίας. Είναι αυτοί που δεν θα λάβουν το χάραγμα και δεν θα προσκυνήσουν την εικόνα. 7 χρόνια και μάλιστα 6,5, γιατί συνέτεμνε ο Κύριος τους χρόνους, γιατί αν δεν του συνέτεμνε ούτε μία σάρξη δεν θα μπορούσε να επιβιώσει. 7 χρόνια, 6,5 χρόνια βασιλεία του Αντιχρίστου. Δευτέρα παρουσία, χιλιετής βασιλεία. Δεμένος ο διάβολος. Πια δεν υπάρχει ο πλανών την οικουμένη όλη. Και πάλι το ανθρώπινο γένος θα αποτύχει. Και όταν θα λυθεί ο διάβολος, θα παρασύρει όλους τους ανθρώπους, έτσι λέει η Γραφή, πάντα στους ανθρώπους, για να επιτεθούν εναντίον του Χριστού και εναντίον των ανεστημένων που έλαβαν μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Εκεί θα υπάρξει η τελική κρίση. Έδωσε ευκαιρίες στους ανθρώπους με κάθε τρόπο, έδωσε, δίνει και συνεχίζει να δίνει ευκαιρίες στους ανθρώπους με κάθε τρόπο ο Θεός, μέσα στην τέλεια αγάπη Του, αλλά ο άνθρωπος είναι ακατάλληλος προς επιτυχία, εκτός και αν ο Χριστός επέμβει δυναμικά και αλλάξει τη ζωή του εκβάθρον. Όμως να επιστρέψουμε λίγο, το 1200 περίπου προ Χριστού, όπου οι κριτές απέτυχαν, και ο Θεός αποφάσισε να δημιουργήσει μια καινούργια διακονία που δεν είχε εμφανιστεί μέχρι τότε, τη διακονία των προφητών, ταυτόχρονα και τη διακονία των βασιλέων. Διήρεσε δηλαδή
τη διακονία των Κρητών, όπου είχαν και τον προφητικό λόγο, είχαν και το ιερατικό και την ιερατική διακονία, αλλά και τη διακυβέρνηση. Τώρα ο Θεός τα έκαμε τρία. Έκαμε τους βασιλείς που θα κυβερνούν το λαό, τους προφήτες που θα φέρουν το λόγο του Θεού στο λαό και τους ιερείς που θα λατρεύουν το Θεό στον προσδιορισμένο από το Θεό τόπο, στη σκηνή του μαρτυρίου καταρχάς και στο ναό του Σολομώντα πολύ αργότερα. Τώρα λοιπόν επίκειται μια μεγάλη αλλαγή, η δημιουργία των προφητών και μάλιστα η δημιουργία του πρώτου προφήτη, του Σαμουήλ. Ο Σαμουήλ κατάγεται από τους Κααθίτες, είναι δηλαδή εκ της φυλής Ααρών, είναι δηλαδή Λεβίτης, αλλά θα μπορούσε να είναι και ιερεύς και Λεβίτης, ή μάλλον ιερεύς ή Λεβίτης. Όμως η διακονία του προφήτου δεν είναι απλό πράγμα. Πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που θα διοικείται απόλυτα από το Λόγο του Θεού και από το θέλημα του Θεού, που θα έχει ότα πεπαιδευμένο να ακούει τη φωνή του Θεού και θα έχει και παρησία, θα έχει μια καρδιά που δεν θα φοβάται για να αντιμετωπίζει τους ανθρώπους του κόσμου τούτου και μάλιστα μέσα στο λαό του Ισραήλ, όταν θα τους φέρνει τις αγγελίες του Θεού. Δηλαδή πρέπει να είναι ειδικός άνθρωπος, δηλαδή πρέπει να είναι αφιερωμένος άνθρωπος στο Θεό και στο έργο του Θεού. Και μάλιστα αφιερωμένος από τις γεννήσεως αυτού. Πού θα βρει αυτόν τον άνθρωπο, πού θα βρει αυτή την οικογένεια μέσα από την οποία θα βγάλει αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό είναι έργο του Θεού και αυτό είναι μέσα στην αγαθή πρόνοια του Θεού. Πρέπει όμως να βρεθεί αυτός ο άνθρωπος. Και ο Θεός ψάχνει να βρει τον κατάλληλο άνθρωπο. Σπάνια κάνει λάθος, και το λάθος δεν εξαρτάται από αυτόν, αλλά εξαρτάται από τον άνθρωπο τον οποίον εξέλεξε ο Θεός, αν τελικά θα μείνει πιστός μέχρι τέλους. Το μυστικό λοιπόν είναι η αφιέρωση. Έναν άνθρωπο πραγματικά αφιερωμένο από τις γεννήσεως αυτού, και για να το πούμε και να το μεταφέρουμε στην χριστιανική ζωή και στην Καινή Διαθήκη, ένας άνθρωπος διαλεγμένος από το Θεό για το έργο του Θεού πρέπει να είναι αφιερωμένος από τη στιγμή της αναγέννησής του. Όταν ξαναγεννιέται σε άνθρωπο πνευματικό, εννοείται ήταν άνθρωπος φυσικός. Όμως για να επανέλθουμε στο Σαμουήλ, πρέπει να βρει έναν άνθρωπο αφιερωμένο απ' αρχής της ζωής του μέχρι το τέλος της ζωής του, γιατί αυτό το οποίο πρόκειται να κάνει τώρα ο Θεός είναι μια πλήρη και τέλεια αλλαγή. Θα πάψουν να υπάρχουν οι Κρητές, θα δημιουργηθούν πια δύο επιπλέον διακονίες, του βασιλιά και του προφήτη. Το βασιλιά είναι εύκολο να τον βρει, εκεί που είναι δύσκολο είναι τον προφήτη. Εκεί που είναι δύσκολο είναι τον άνθρωπο το πνευματικό. Εκείνο που είναι δύσκολο να βρει ο Θεός είναι τον άνθρωπο τον αφιερωμένο. Και όταν λέμε αφιερωμένο, σημαίνει ότι είναι αφιερωμένος και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα. Το μήνυμα που μας έδωσε ο Θεός σήμερα, αγιασμός με το αίτημα των αδελφών, αγιασμός και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα. Μόνο με αφιερωμένους ανθρώπους μπορεί ο Θεός να δημιουργήσει νέες διακονίες, να πραγματοποιήσει και να εκπληρώσει τα σχέδιά του και το έργο του. Αφιερωμένος. Ένας άνθρωπος δηλαδή που στο μυαλό του είναι μόνο ο φόβος του Θεού και στην καρδιά του είναι μόνο το έργο του Θεού. Θέλει το θέλημα του Θεού και αποφασίζει με νουν Χριστού, και τα σχέδιά του είναι μέσα στα σχέδια του Θεού. Πάντοτε και τότε και τώρα είναι δύσκολο να βρεθεί ένας τέτοιος άνθρωπος. Πολύ δύσκολο. Εύκολο είναι να βρεις το Δαβίδ άνδρακα την καρδία του Θεού για να τον κάνεις βασιλιά.
δύσκολο είναι να βρεις άνθρωπο αφιερωμένο για να του χαρίσεις διακονία Θεού. Εύκολο είναι να βρεις, να βρει το Πνεύμα το Άγιο και να θέσει μέσα στην Εκκλησία αυτό το οποίο είναι το αντίστοιχο με τη Βασιλεία της Παλαιάς Διαθήκης, τα λειτουργήματα, δηλαδή πρεσβυτέρους και διακόνους. Δύσκολο είναι και μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει, να βρεις άνθρωπο και να του δώσεις διακονία που όμως να δοξάζει το Θεό και να εκπληρώνεται το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός εργάζεται και αγωνίζεται και ψάχνει, αλλά στο τέλος θα βρει. Και δεν βρίσκει τον άνθρωπο κατευθείαν, αλλά βρίσκει πρώτα το περιβάλλον. Μόνο μέσα από την Εκκλησία του Χριστού, την οικογένεια του Θεού, το σώμα του Θεού, μπορεί να βρει διακονία ο Θεός. Και όταν ακόμη βρήκε και τον Απόστολο Παύλο, έπρεπε να παραμείνει μέσα στην Εκκλησία 7 χρόνια για να μπορέσει να τον χρησιμοποιήσει ο Θεός και να αποδεχθεί ο Απόστολος Παύλος την αφιέρωση και να αποδειχθεί ενώπιον Θεού και ανθρώπων πραγματικά αφιερωμένος. Μόνο μέσα στο απόλυτο περιβάλλον του Χριστού δηλαδή βρίσκει ο Θεός αφιερωμένους ανθρώπους. Μόνο δηλαδή ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν μάθει να ζούνε μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στο Λόγο του Θεού, μέσα στην προσευχή, μέσα στην ιδιαίτερη αυτή σχέση του ανθρώπου με το Θεό, μπορεί να βρει ο Θεός ανθρώπους που να εκπληρώσουν το έργο του σαν να είναι αυτός, σαν να είναι ο ίδιος. Και βρήκε το περιβάλλον την οικογένεια του Ελκανά, Λεβίτες, και δημιούργησε και συνθήκες κατάλληλες, επώδυνες, για αυτούς τους ανθρώπους μέσα από τους οποίους θα βγουν οι διακονίες. Την Άννα, τη γυναίκα του Ελκανά, στην οποία ο Θεός είχε καταστήσει στήρα. Εν αντιθέσει με την Φενίνα, στην οποία είχε δώσει παιδιά και η καρδιά της ήταν τέτοια που καυχόταν γι' αυτό και ονείδιζε και ντρόπιαζε την Άννα. Όμως μέσα από την Άννα ο Θεός θα βγάλει μία ευχή. Και ευχή είναι υπόσχεση Θεού. Και μέσα από τις ευχές των ανθρώπων, δηλαδή μέσα από τις υποσχέσεις των ανθρώπων, τις στερεές και τις αμετακίνητες, με επίγνωση βγαίνουν οι διακονίες του Θεού, βγαίνουν οι προφήτες, βγαίνουν τα σκεύη, τα ιδιαίτερα εκλογής του Θεού. Και πράγματι η Άννα κάθε χρόνο που πήγαιναν στο ναό προσευχότανε, αλλά μέσα στην καρδιά της είχε πόνο μεγάλο και θλίψη για τον ονειδισμό από τους δικούς της, αλλά και από τις ενέργειες του Θεού, από την ενέργεια του Κυρίου να τη στερήσει από τέκνα. Μέχρι ότου έφτασε η κρίσιμη στιγμή να εκφέρει την ευχή, την υπόσχεσή της. Είχε φτάσει πια στο απροχώρητο η θλίψης, ο πόνος. Όμως αδερφοί αγαπητοί, έχουμε πει πολλές φορές και λέμε μια φορά ακόμη, με δύο τρόπους εργάζεται ο Θεός. Με τη διδασκαλία, με την ουθεσία δηλαδή, και με τη δοκιμασία, με την παιδεία. Ποτέ καμία διδασκαλία δεν θα μπορούσε να φτάσει στην καρδιά της Άννας για να αφιερώσει το παιδί της στον Θεό από μικρό και σε όλη του τη ζωή. Μέσα από την παιδεία όμως ήρθε η φώτιση του Θεού. Και την τελευταία προσευχή της είπε, εάν πραγματικά Κύριε μου χαρίσεις έτσι πως σου προσεύχομαι και σου ζητάω γιο αρσενικό, εγώ σου υπόσχομαι να το δώσω εις τον Κύριο όλες τις ημέρες της ζωής του, και ξηράφιον
δεν θα αναβεί επί την κεφαλήν αυτού. Θα είναι ναζιραίος εφόρου ζωής. Θα είναι αφιερωμένος εφόρου ζωής. Όμως, όπως είπαμε, ο Θεός δίνει την ευκαιρία στους ανθρώπους και με τη διδασκαλία Του να μπορεί να καταλάβει και να κάνει μια τέτοια ευχή. Και όχι τόσο για το παιδί του, όσο για τον εαυτό του. Εάν βέβαια είναι παιδί του Θεού. Μία ευχή, μία υπόσχεση. Μια τέτοια ευχή είχε κάνει ο Ιακώβ όταν έφυγε από τους γονείς του για να πάει στη γη Χαράν. Εάν με ευλογήσεις, όταν γυρίσω θα σου δώσω από πάντων των υπαρχόντων μου τα δέκατα. Αλλά και όλοι οι άνθρωποι του Θεού, όπως θα αργούμε αργότερα, και ο Πέτρος και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και ο Παύλος, όλοι έκαναν μια τέτοια ευχή, μια τέτοια υπόσχεση, την οποία οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν, μάλιστα και ονειδίζουν. Γι' αυτό όταν έκανε αυτή την ευχή η Άννα, ο Ηλί, ο ιερεύς, είδε να προσεύχεται χωρίς να ακούγεται η φωνή της, ανακουνιώνται τα χείλη της και νόμισε ότι ήταν μεθυσμένη. Ποτέ δεν μπορούσε να καταλάβει τι σημαίνει ευχή, τι σημαίνει υπόσχεση. Δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, αλλά ο Θεός καταλαβαίνει. Και αυτό έχει σημασία. Δεν έχει σημασία αν σε καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Σημασία έχει να σε καταλαβαίνει ο Θεός. Και ο Θεός την κατάλαβε. Και έβαλε στην καρδιά του Ηλί, και αφού την ονείδησε και μετά κατάλαβε, της έδωσε αυτός τη δική του ευχή. Εύχεστε μεταξύ σας για να ιατρευτείτε. Και εκείνο που έχει σημασία, αδερφοί αγαπητοί, είναι να ευχηθεί ο Θεός. Και ο Θεός ευχήθηκε στην Άννα με την φωνή του Ηλί. Και η Άννα πίστεψε, γιατί το είπε ο Θεός. Και η Άννα συνέλαβε, γιατί ο Θεός άνοιξε τη μήτρα της. Και όλα αυτά έγιναν όταν η Άννα έφτασε στο σημείο να δώσει αυτή την υπόσχεση. Σήμερα λοιπόν, αδελφοί, μας καλεί ο Θεός να ακούσουμε το Λόγο Του. Και αν θέλουμε, γιατί αυτό δεν είναι του θέλοντος ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Αλλά ο Θεός, για να σε ελεήσει, πρέπει να εξητήσεις να ελεηθείς. Δεν έχει σημασία τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Δεν έχει σημασία ποιοι ήμασταν. Εκείνο που έχει σημασία είναι αυτή η μικρή προσευχή μας. Η μικρή προσευχή αφιέρωσης. Η μικρή προσευχή παράδοσης. Να πεις ότι ήταν σπουδαίο μέχρι τώρα, το θεώρησα ζημιά. Τα πάντα θεώρησα σκύβαλα μπροστά στο έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Και να ολοκληρώσεις: δεν θέλω στη ζωή μου πια να εξεύρω τίποτα άλλο παρά μόνο Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Και αν αυτό το κάνεις εξ όλης της καρδιάς σου, με γνώση, με επίγνωση, με πίστη, με επίγνωση της αδυναμίας σου, γιατί κανένας άνθρωπος, όπως είπαμε καταρχάς, δεν έχει δυνατότητα επιτυχίας παρά μόνο ο άνθρωπος στον οποίο κατοικεί δυνατό το Πνεύμα το Άγιο, ο Ιησούς Χριστός και ο Πατέρας του Θεού εντός του, ώστε να μπορεί να πει όπως ο Απόστολος Παύλος ότι αυτό το έργο δεν το κάνω εγώ, αλλά η χάρις του Χριστού που κατοικεί μέσα μου. Και πέρασαν κάποια χρόνια, άλλοι λένε 3 χρόνια, άλλοι λένε 12. Ήταν ο απογαλακτισμός των Εβραίων. Δεν έχει σημασία πόσο χρόνο ήταν. Σημασία ήταν ότι απαρχής της ζωής του ήταν αφιερωμένος στον Κύριο. Χρειάστηκαν 3 ή 12 ή λιγότερα ή περισσότερα χρόνια για να απογαλακτιστεί. Για τον Παύλο χρειάστηκαν 7 χρόνια για να απογαλακτιστεί και από διώκτης να γίνει Απόστολος, και μάλιστα και 1 χρόνος ακόμη στην Αντιόχεια, μέχρι να
τον καλέσει το Πνεύμα το Άγιο και να τον αποστείλει και οι αδελφοί του να τον αφιερώσουν στο Θεό και στο έργο της διακονίας του. Δεν έχει σημασία πόσα χρόνια έχουν περάσει μέχρι σήμερα. Ας θεωρήσουμε όμως ότι μπορεί να είναι η μέρα που έφτασε ο απογαλακτισμός μας, αν κάνεις αυτή την ευχή, αν δώσεις στο Θεό αυτή την υπόσχεση. Και ο Θεός θέλει, περιμένει για να ενεργήσει έργο που σε καρδία ανθρώπων δεν ανέβει. Ο οφθαλμός ανθρώπου δεν είδε, ότι ο ανθρώπου δεν ήκουσε, αλλά μόνο το Πνεύμα το Άγιο γνωρίζει, εργάζεται, προετοιμάζει και αποστέλει. Αμήν.